σένα να δούμε πόσο σου φανεί. Είμαι σκληρή αντίπαλος, κύριε αστυνομέα. Αλλά αυτό το ξέρω, κύριε Σαγγελέα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Σασμός. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε όλες τις συγκλονιστικές εξελίξεις που θα δούμε την τελευταία εβδομάδα και στα τελευταία επεισόδια της σειράς. Καθώς τίποτα δεν παραμένει πια το ίδιο στην άνω πορεία μετά το θάνατο του Μαθιού. Άπαντες παραμένουν συγκλονισμένοι, αλλά την ίδια στιγμή προσπαθούν να κοιτάξουν στο μέλλον. Ειδικά η Βασιλική που έχει στην αγκαλιά της τη μικρή Ματθίλδη να της χαμογελά. Η κοπέλα δεν σταματά να μιλά στο μωρό για τον πατέρα της αλλά και τον αδερφό της τον Νικηφόρο. Στο πλευρό τους έχουν πάντα την Καλλιόπη που δεν σταματά να βοηθά αδιάκοπα την ύφη της. Καλλιόπη, μάλλον ήρθε η ώρα να πας και εσύ στο σπίτι σου. Ο Παύλος θα σε περιμένει. Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια μόνοι μας στο πλευρό μας. Θα είμαστε εντάξει εμείς, λέει στην καπετάνισσα, ενώ η ευγνωμοσύνη διαγράφεται στο πρόσωπό της. Ο Παυλής καλά θα κάνει να περιμένει. Τώρα είμαι με την εγγόνα μου και δεν θα την παρατήσω για εκείνον. Αν θέλει να έρθει εκείνος σε μένα, λέει στην ύφη της, στην οποία και ξεφεύγει ένα γελάκι. Να ξέρεις πάντως, μου αρέσει πολύ που εσείς οι δύο είστε μαζί και σε προσέχει, θα πει τελικά η Βασιλική. Από την άλλη πλευρά τώρα, οι απώλειες που λαμβάνουν χώρα στην άνω πορεία φαίνεται να έχουν επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του χωριού, οι οποίοι και ψάχνουν τρόπους για να κρατήσουν τις οικογένειές τους μονιασμένες. Ανάμεσα σε αυτούς και η οικογένεια Αγγελάκη. Συγκεκριμένα, ο Παντελής ζητά από τον Μανώλη και την Τζέννη να μην φύγουν για την Αμερική. «Θέλω να μείνετε εδώ. Η Θοδώρα, Μανώλη μου, σε έχει ανάγκη. Και εσένα, Τζέννη. Πέρασες πίκρες όπως όλοι μας άλλωστε. Θα είναι ωραία νομίζω να σε έχει κοντά της». Τους εξηγεί και ο γιος του το σκέφτεται γιατί δεν θέλει να αφήσει ούτε τη Βασιλική μόνη, άλλωστε αυτό είχε υποσχεθεί και στον κολλητό του τον Νικηφόρο, να είναι πάντα στο πλευρό της οικογένειάς του, και αφού ο Μαθιός δεν είναι πια πλέον ανάμεσά τους για να τους προστατεύει, αισθάνεται χρέος να το κάνει εκείνος. Την ίδια ώρα όμως η Θοδώρα που μαθαίνει για την παράκληση του πατέρα της στον αδερφό της, το σμπρώχνει να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Να φύγει όσο πιο μακριά μπορεί για να σωθεί μαζί με το κορίτσι του και να κυνηγήσει τα όνειρά του. Ο Μανώλης διχάζεται, αλλά τελικά παίρνει την απόφαση που θα του αλλάξει τη ζωή. Να φύγει για πάντα από το χωριό. Παρόμοιες αποφάσεις όμως λαμβάνει και ο Χρήστος. Καλεί τη Στέλλα στο γραφείο του για να της ανακοινώσει κάτι που θα την αφήσει με το στόμα ανοιχτό. «Επιστρέφω στην Αθήνα, αγάπη μου. Η θέση μου εκεί με περιμένει. Θα με συνοδεύσεις?» Τη ρωτά και το χαμόγελό της προτείνει και προδίδει την απάντηση. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Τηλέμαχος επιτίθεται στο Ρούσο, αφού θεωρεί πως είναι η αρχή του κακού, και ο Παύλος συζητά μαζί του για τη συμπεριφορά του. Τον πείθει μάλιστα να είναι εκείνος που θα κάνει το πρώτο βήμα με την οικογένεια των Σταματάκηδων και πιο συγκεκριμένα του ζητά να βαφτίσει την κόρη της Βασιλικής μαζί με τον Αστέρι. Ο Τηλέμαχος δέχεται και λίγο μετά την ιερή στιγμή της βάφτισης η Καλλιόπη ανακοινώνει τον πολυπόθητο σασμό ανάμεσα στις δύο οικογένειες και το όνομα αυτής Μαθίλδης, αφού ήθιστε τα βάφτιστα παιδιά να παίρνουν το όνομα του γονέα που έχει συγχωρεθεί. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι βαριές, αφού ο Αντώνης τώρα συνειδητοποιεί πως όλοι οι κοντινοί του άνθρωποι ήξεραν το δολοφόνο του Στεφανή εκτός από εκείνον, όμως τελικά ο άνθρωπος μέσα του θα νικήσει τον αστυνόμο. Ο γάμος του Αστέρι και της Αργυρός θα βάλει ένα τέλος σε αυτά που έζησαν και θα σημάνει την αρχή της ομόνοιας και της αγάπης. Από την άλλη τώρα η Άννα Αγγελάκη δεν μπορεί να το πιστέψει ακόμα πως ο Μαθιός είναι νεκρός και μάλιστα θεωρεί πως εκείνη φταίει για την άσκημη και άδικη κατάληξή του. Συνέχεια τονίζει στην οικογένειά της. Αν δεν ήμουν εγώ να τον πάρω τηλέφωνο την ώρα που ο Αντρέας ήταν αντιμέτωπος με τον Ρούσο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί. Η Βασιλική θα είχε στο πλευρό της τον άντρα της και η μικρή θα ήταν στην αγκαλιά του. Κακώς τον πήρα τηλέφωνο. Δεν θα μου το συγχωρήσω ποτέ όσο ζω. Εγώ το σκότωσα. Ο Παντελής μάταια προσπαθεί να την κάνει να καταλάβει. Να χαρείς, Άννα μου, μη κάνεις έτσι. Και μου πάθεις πράγμα. Θα τρελαθώ. Δεν φταίς εσύ, της λέει με αγάπη. Αλλά εκείνη δείχνει να μην καταλαβαίνει. Παναγιά μου, δεν μου κόβες το χέρι καλύτερα. Άφησα μια μάνα να κλαίει τον πρωτότοπο γιο της και τη βασιλική χείρα. Πώς να συνεχίσω να ζω, Παναγιά μου. Ο Μανώλης δεν θα την αφήσει ούτε για ένα λεπτό μόνη. Όπως και η Τζέννη από φόβο μη κάνει κακό στον εαυτό της. Μόνο ο παπάς σε βάθος χρόνου θα την κάνει να καταλάβει πως το τηλεφώνημα που έκανε στο Μαθιό εκείνη τη στιγμή ήταν απλά από ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!